Αποζημίωση από πολλούς λαρισαίους αγωνιζομένους κατά του δεσποτισμού, εξεβίασε τους πατέρες της Ιεράς Μονής Κομνηνίου στο Μίου να τον μνημονεύσουν, ιδάλωσα τους εξεδίω και από εκεί και τόσα άλλα. Αυτά τα αποτελέσματα της δεσποτικής του κυριαρχίας πρέπει να αξιολογηθούν ως θετικά. Ήδη όπως φαίνεται ο λαός κουράστηκε να φωνάζει τόσα χρόνια ανάξιος, χωρίς να υδρώνει τα αυτή των αρμοδίων. Οι χιλιάδες του λαού, ο οποίος του επιφύλαξε αυτή την θερμή υποδοχή κατά την εθρόνησή του, διαμαρτυρόμενος για την καταπάτηση κάθε ανθρωπίνου δικαίου μέσα στον χώρο της Εκκλησίας, αρέωσε, απίβδησε, απέκαμε. Είναι αλήθεια ότι δεν έχουμε σήμερα τον λαό τον οποίο νίκη ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο Μέγας Αθανάσιος και ο Άγιος Μάρκος ο Ευγενικός, και αυτό εξυπηρετεί τους σημερινούς επισκόπους και τους ικανοποιεί βαθύτατα. Ο λαός μας σήμερα είναι απείμαντος, παραδομένος στα νύχια των Ευρωπαίων και των σκοτεινών δυνάμεων. Όλης της Ελλάδος. Ο λαός. Εγώ μιλάω για τους λαρισαίους. Τι σημαίνει τους λαρισαίους. Και για τους λαρισαίους απευθύνουμε. Δεν ακούτε τόση ώρα. Θα σε κυνηγήσουν ο λαός ο δικός. Ναι, αυτό λέω. Για τους λαρισαίους εγώ λέω. Τώρα αν σε εσάς είναι ξύπνιος ο λαός, μακάρι. Δεν μου λες, σε παρακαλώ. Είπες να απολογηθείς. Στην έκτη κατηγορία είναι. Τις άλλες τις παρέτησε ενός κουράγιο. Η έκτη κατηγορία τελείωσε. Δεν τελείωσε. Τώρα αρχίζει. Αναφέρεσαι σε θέματα του επισκόπου σας, εσένα και με τους άλλους. Μα μιλάμε για την άρχη, για τη διαμαρτυρία που έκανα με το αεροπλάνο. Και για τον σκανδαλισμό. Για τον σκανδαλισμό των πιστών. Ωραία. Ο σκανδαλισμός των πιστών. Ότι δεν σκανδαλίστηκαν οι πιστοί. Τελείωσε. Απόδειξε ότι δεν σκανδαλίστηκαν οι πιστοί. Τι δουλειά έχει ο επίσκοπος κλπ. Θέλετε να συντομεύω δηλαδή για να τελειώνουμε. Εσύ είπατε θα συντομεύσετε. Είπα, στην έκτη είμαι, άφησα τις πέντε πρώτες και πάω στην έκτη για να μην σας πιάσω. Βάλτε αριθμίστε και είμαι στην έκτη. Στην έκτη είμαι. Το αεροπλάνο ήταν στην έκτη. Δεν είναι στην έκτη. Για μη σκουράς. Είναι ο σκανδαλισμός για την πτήση με το αεροπλάνο. Ο σκανδαλισμός των πιστών και οι διατάξεις της θρησκευτικής γαλήνης. Έχεις στοιχείο ότι δεν σκανδαλίστηκε ο κόσμος. Τι δουλειά έχει ο επίσκοπος, δεν σκανδαλίστηκε ο κόσμος. Και το έχω ετούτο το στοιχείο, το δεύτερο, το τρίτο, το τέταρτο. Αν δεν είναι απολογία. Αορίστος που μιλάς εκεί πέρα ότι... Όχι, ορισμένος μιλάω. Ναι. Ότι δεν σκανδαλίστηκε ο κόσμος, παρουσιάζω αυτό, παρουσιάζω εκείνο, παρουσιάζω αυτό. Δεν θέλετε να μιλάτε, να απολογηθούμε όπως θέλετε εσείς. Όχι. Δεν φτιάχνετε την απολογία, γιατί θα την διαβάσω εγώ. Να την διαβάσω. Φτιάχνετε εσείς καλύτερα, θα πρέπει να την διαβάσω εγώ. Ναι. Ξέρετε, έχετε συνήγορο. Μα ακριβώς, γι' αυτό επειδή έχω συνήγορο, αναφέρω όλα τα περιστατικά και εσείς θα τα κρίνετε. Εσείς θα κρίνετε μετά, δεν έχετε πρόβλημα. Έχετε ένα κατηγορητήριο εναντίον όλων, εναντίον του λαού, εναντίον του λαού. Φυσικά όταν ας πούμε φέρνουμε τον Πάπα εδώ εναντίον όλων θα είναι το κατηγορητήριο. Τι θα είναι με τον Πάπα εμείς. Εμείς μέχρι ότι δεν μνημονεύω σε βάθμι. Πες το αυτό το πράγμα. Θα το πούμε και αυτό. Θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Τι είναι απολογία. Είναι όμως είναι και η διατάραξη της θρησκευτικής γαλήνης. Δεν είναι και αυτό το κατηγορητήριο. Να συντομεύσουμε πιο πολύ. Πρέπει να συντομεύσουμε πιο πολύ σωρά. Θα πάω, θα τα παρακάμψω όλα τα υπόλοιπα για το υπερελαφρό άλλο πράγμα και πάω στο σημείο αυτό στο οποίο γιατί, πού, πώς υπήρξε και τι έγινε με το αεροπλάνο, αυτό σας ενδιαφέρει, αυτό να τα ακούσετε. Βεβαίως. Πώς βρέθηκε στα χέρια μου. Δεν σας ενδιαφέρει. Θέστε με δύο λόγια. Πρέπει προκειμένου, ακούστε Αγία Καβάλας. Δεν θα αρνήσουμε, είναι δύο λεπτά. Σας ενδιαφέρει αυτό. Πρέπει προκειμένου να κατανοήσει ο λαός εδώ την ιστορία του περιβόητου, του υπερελαφρού αεροπλάνου, του οποίου φέρομαι ως κάτοχος, να αναφερθούν χάρη της αληθείας και της ιστορικής πραγματικότητας και κάποια άλλα σχετικά με αυτή την υπόθεση στοιχεία, εις τρόπον ώστε να δημιουργηθεί μια σαφής εικόνα για το ρόλο τον οποίο επρόκειτο αρχικός αυτό να διαδραματίσει. Η υπόθεση λοιπόν αυτή έχει καταρχήν ως εξής. Όταν απεφασίστη να έλθει ο Πάπας Ιωάννης Παύλος ο έκτος προσκεκλημένος της διαρκούς Ιεράς Συνόδου και ιδιαίτερος του Αρχιεπισκόπου κ. Χριστοδούλου το έτος 2001 στην Ελλάδα, συνεκλονίστην βαθύτατα από το βαθμό της αποστασίας των επισκόπων. Μπορώ να σε διακόψω. Θα πρέπει να ακούμε την απολογή σας αναφερομένη σε κατασκευασμένες ειδήσεις και εκδοχές. Όπως όταν έχετε την πληροφορία, πατέρα μου, ναι.
ότι ο Πάπας προσεκλήθη από την Εκκλησία της Ελλάδος. Γιατί αν δεν το ξέρετε να σας το πούμε, να το μάθετε. Ναι. Να καταλαγιάσει η επαναστατημένη συνείδησή σας. Ο αρχιεπίσκοπος το δήλωσε σε ένα ιταλικό περιοδικό. Καταγεγραμμένο είναι. Εμείς αυτά που διαβάζουμε, δεν ξέρουμε τι έγινε στην σύνοδο μέσα, ήμουν μέσα παρών. Στη σύνοδο ήμουν παρών. Ακούστε αυτά που διαβάζουμε στα περιοδικά. Ακούστε λοιπόν από εκείνον που ήταν παρών και ετάχθη εναντίον της επισήμου υποδοχής του Πάπα. Θα με αφήσετε να απολογηθώ τώρα. Ακούστε με να απολογήσετε την αλήθεια. Εσείς θα κρίνετε αν λέω αλήθεια ή όχι. Μετά θα απολογήσετε την απολογία. Να στηρίζετε πάνω σε ψευδή γεγονότα. Δεν είστε, όσα είστε κατηγορούμενοι όμως. Ορίστε. Δεν είστε κατηγορούμενοι γιατί θα έπρεπε να είστε, δεν είστε γι' αυτό. Οπότε μην εξαρτηθείτε. Αν λέτε εσείς αυτά, λέει ότι ο Πάπας ήρθε στην Ελλάδα προσκεκλημένος της Ιεράς Συνόδου. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι ήταν ο πρώτος Μακαβίας. Και εδώ ο επικόριος Μητροπολίτης αναγκάστηκε να τον δεχθεί όταν το εζήτησε. Και τελικά σύσσωμη εκκλησία της Ελλάδας. Ναι, και τον υποδέχτηκε και χειροκροτούσατε κι εσείς. Δεν πρέπει να υπηρετούμε την αλήθεια. Να φτάνετε εμείς στις εφημερίδες όταν σας τα λένε αυτά και τα καταγράφουν οι εφημερίδες. Εμείς τι φταίμε, αυτά που διαβάζουν οι εφημερίδες λένε. Ήρθα μέσα στην σύνοδο να καταγράφω να μάθω. Ουδέποτε κατεγράφει κάτι τέτοιο που λένε. Φυσικά τα καταγράφει αυτά στη σύνοδο. Δεν έχει σχέση με την υπόθεσή σας. Ακούσατε τα καταγράφει. Έχει σχέση, το πλάνο έχει σχέση. Πώς δεν έχει. Πέστε τα προφορικά, δεν θα τα διαβάσω. Όχι, θα τα διαβάσω. Θα τα διαβάσω. Έχει σχέση με το αεροπλάνο. Πέντε γραμμές είναι για το αεροπλάνο. Να ακούσετε τα αεροπλάνο. Τα είπε. Έκανα πτήση μόνος μου, μην κατηγορείτε άλλους. Δεν είναι το αεροπλάνο. Ακούστε τι λέει αυτό το πράγμα. Ακούστε τι λέει για τον Πάπα. Δεν έχουμε με τον Πάπα δουλειά εμείς. Δεν θέλετε να μάθετε πώς έφτασε το αεροπλάνο στα χέρια μου. Δεν σας ενδιαφέρει. Ο Πάπας είναι άλλη δουλειά. Πώς έφτασε το αεροπλάνο στα χέρια μου. Δεν σας ενδιαφέρει. Όχι. Δεν σε ενδιαφέρει. Δεν σε ενδιαφέρει. Πώς έπεσες στα χέρια σου. Πώς. Τα γόρεσες. Δεν μπορείς να διαβάσω. Όχι, να μην διαβάσω. Γιατί να μην διαβάσω. Δεν είναι... Τις σκέφτες μας έχω γραμμίσει. Θα δώσω εγώ ένα πράγμα που το έδωσε ο κύριος Στάδε. Ποιος. Οι πράξεις των λοιπόν αυτές. Δεν θα διαβάσετε. Τελειώστε. Θα απολογηθείτε και θα συμβουλεύετε. Προφορικά δηλαδή θα απολογούμε. Για γραπτά. Επί του καθενός και ό,τι θέλετε να συμβουλεύεστε κάποιο γραπτό να πείτε. Ποιος το έδωσε τώρα. Δηλαδή μου λέτε να μην πω το ένα, να μην πω το άλλο, να μην πω γραπτά, να μην αποδοθεί το γραπτά. Τι θα κάνουμε τώρα. Να μου πω την ιστορία του αεροπλάνου. Η ιστορία είναι η ιστορία. Ευαλισμιώνεται πρόεδρε, κατηγορείται ένας ιερομόναχος, ο οποίος ζει στη σπηλιά, ότι είχε αεροπλάνο. Δεν σας ενδιαφέρει να μάθετε γιατί είναι το αεροπλάνο στα χέρια του. Του λέω. Αυτό αφήστε το δοκίμιο του θέλει. Με όλη την αγάπη και το σεβασμό του πρόσωπό σας. Κατηγορείται ιερομόναχος ότι έχει στα χέρια του αεροπλάνο και ποιο είναι το αεροπλάνο. Και την άλλη φορά, μέλη του δικαστηρίου μιλούσαν με την ακοή ότι είχε αεροπλάνο. Όχι να είχε καμπάνε στο αεροπλάνο. Και εμείς έχουμε βάλει τις φωτογραφίες να δείτε ποιο αεροπλάνο. Σα παρακαλώ. Είναι. Δεν έχω αντίρρηση. Αφήστε να ολοκληρώσω το κατηγορούμενο. Εμείς το διαβάζετε. Δεν μπορεί να... Πώς είστε στα χέρια του, πρέπει να το διαβάσουμε. Εθεώρησα λοιπόν σκόπιμο και αναγκαίο να γίνει μια σοβαρή διαμαρτυρία ανάλογη με το μέγεθος της προδοσίας που ετελείται από τους επισκόπους. Αυτό θα σας πω. Κάντε λίγο υπομονή. Δεδομένου του ότι σε κάθε δημόσια εμφάνιση του Πάπα υπάρχει αυστηρότατος έλεγχος και αποκλεισμός των αντιδρόντων, εσκέφθην, ακούστε, εσκέφθην ότι ο μοναδικός τρόπος αποφυγής, ο μοναδικός τρόπος αποφυγής του αστυνομικού ελέγχου ή η διαμαρτυρία αυτή να γίνει από αέρος. Έτσι σκέφτηκα εγώ με το χαζό μου μυαλό. Πολύ ωραία. Ωραία. Προς το σκοπό αυτών, με την οικονομική συνδρομή πνευματικού μου τέχνου, υγοράθη το εν λόγω υπερελαφρύ πάνινο αεροπλάνο. Πάνινο. Λίγους μήνες πριν από τον ερχομό του Πάπα. Τι είναι, θα το δείτε. Μην νομίζω ότι πρόκειται περί αεροπλάνου. Λίγους μήνες... Διάσκεψη θα τα δούμε. Λίγους μήνες... Θέλετε καταθέστα στο τέλος. Αγοράστηκε λοιπόν, Άγιε Καβάλας, αγοράστηκε λίγους μήνες πριν από τον ερχομό του Πάπα στην Ελλάδα. Επειδή... Μπορώ να ζητήσω να με αποκαλείτε με τον τίτλο μου, τον εκκλησιαστικό. Άγιε Καβάλας. Και αυτό δεν το ξέρετε. Τον τίτλο στον εκκλησιαστικό. Ναι. Άγιος Φιλίππων και λοιπά. Εντάξει. Έτσι θα με αποκαλείτε. Να είναι ευλογημένο. Να είναι ευλογημένο. Όμως μην δεν σε λέμε τέτοια, μενά σε λέμε πάτε εκεί. Σε σεβόμεθα.
Το Άγιο, το λέμε Άγιο Δημητριάδος, Άγιο Αγόρασαν. Δεν νομίζω